Ole, ole. Body, body, body. Είμαι η Χριστιάνα. Είμαι 23 ετών. Αναδείχθηκα το 2013 στα Άρπολο Workshops. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το modeling? 4. Ασχολούμαι 4 χρόνια. Έχω κάνει φωτογραφίσεις, έχω λάβει μέρος επιδείξεις. Τώρα μάλιστα είμαι σε συζητήσεις με ένα πρακτορείο του Μιλάνου. Μου είπανε να φύγω να μείνω εκεί πέρα 6 μήνες, το συζητάμε και αυτό. Έχω και μία πρόταση από ένα τηλεοπτικό κανάλι για μία καινούργια εκπομπή να την παρουσιάσω. Θα δούμε. Οπότε σε ενδιαφέρει και ο χώρος τηλεόρασης? Ναι, πάρα πολύ. Πήγαινα στον καθρέφτη μου, βαφόμουν, έπαιρνα τα κριτικά της μαμάς, βαφόμουν και έλεγα εγώ μια μέρα θα γίνω στάρ. Οπότε σιγά σιγά τα όνειρά σου πραγματοποιούνται. Ναι, ναι. Η αγορά έχει πέσει, θα ανέβει όμως που θα πάει. Εντάξει, περίμενα περισσότερες φωτογραφίσεις, περισσότερες πασαρέλες, περισσότερες όλα αυτά που φανταζόμουν, αλλά εντάξει, να κάνουμε. Με αυτά είμαστε καλά. Πιστεύεις ότι το εξωτερικό είναι μια καλύτερη λύση, αν θέλεις, για την καριέρα σου? Δίνονται περισσότερες ευκαιρίες. Είναι δύσκολο να φύγεις, αλλά δίνονται περισσότερες ευκαιρίες. Έχει περισσότερους οίκους μόδας και η αγορά είναι πολύ πιο πάνω από την Ελλάδα. Για πες μου τώρα, πώς διασκεδάζεις την καθημερινότητά σου? Τι κάνεις εσύ στην καθημερινότητά σου, να μάθουμε λίγο? Πάω γυμναστήριο. Γίνω έξω. Διασκεδάζω, πηγαίνω σε μπουζούκια, πηγαίνω σε κλαμπ. Τα αποφεύγω δηλαδή πολύ, αλλά μου αρέσει το έξω, μου αρέσει πολύ. Εντάξει, πάω για κανένα καφέ, διαβάζω κανένα βιβλίο, μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω βιβλία. Ακούω μουσική και μου αρέσει να ταξιδεύω. Ό,τι αρέσει δηλαδή σε μια νέα κοπέλα που είναι στο modeling και γενικά της αρέσει να περνάει καλά. Ναι. Ναι, ναι, καλά τα λες. Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι σου, αν θέλεις, όσον αφορά το modeling τώρα? Τι θέλεις να κάνεις εσύ με το modeling? Συνεργάζομαι με ένα πρακτορείο. Περιμένω, όπως όλες οι κοπέλες που πάνε σε casting, να κάνω περισσότερες δουλειές από ό,τι κάνω τώρα και σίγουρα να φύγω από την Ελλάδα να πάω στο εξωτερικό. Πιστεύεις ότι υπάρχει πολύς ανταγωνισμός σε αυτό το χώρο ανάμεσα σε εσάς κοπέλες που ασχολείστε με το modeling? Ναι, είναι ήδη πάρα πολλές κοπέλες που ασχολούνται με αυτό το χώρο και σίγουρα ο ανταγωνισμός είναι μεγάλο. Ασχολείσαι με τίποτα άλλο παράλληλα με το modeling? Εγώ και ως αισθητικός, κάνω αποτριχώσεις, κάνω μαθήματα σε παιδάκια πληροφορικής από 8 έως 12 ετών. Αυτά. Έχεις σπουδάσει πληροφορική? Ναι. Και μιλάω και δύο γλώσσες. Τι γλώσσες? Αγγλικά, γαλλικά και τώρα μαθαίνω και ιταλικά. Σούπερ. Για να πάω στην Ιταλία. Ήταν να φύγω στο εξωτερικό, να πάω σε έναν διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς που τελικά δεν κατάφερα να πάω. Πληροφορήθηκα ότι δεν κατάφερες να πας και θα ήθελα να μου πεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι έγινε με αυτό, γιατί ακούστηκε πάρα πολύ, ειδικά μέσα από site και αυτά, είπανε πάρα πολλά πράγματα για αυτό. Ναι, δυστυχώς είπαν αρνητικά πράγματα, αλλά εγώ είχα ένα σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή είχα μία κύστη οθικών η οποία έκανε εσωτερική αιμορραγία μέσα μου, χωρίς να το καταλάβω, και πήγα στο ιατρικό Αθηνών και μου είπαν ότι αν δεν έμπαινα χειρουργείο, σε 48 ώρες θα έχανα τη ζωή μου. Εν τέλει, αντί να πάω στο εξωτερικό, μπήκα μέσα στο χειρουργείο. Και πώς σου φάνηκε που είπανε αρνητικά, που κάνανε μάλλον αρνητικά σχόλια για την κατάστασή σου? Γιατί πρόκειται για θέμα υγείας και είναι σοβαρό. Εντάξει, ο κόσμος είναι κακός. Δεχόμαστε και τα αρνητικά και τα θετικά, όλα τα ακούμε. Ό,τι θέλει να σου λένε.